κάνεις τέτοια ώρα? Για τον πατέρα του παιδιού μου ήρθα, όχι για σένα. Τον πατέρα του παιδιού σου να τον βλέπεις τη μέρα, κατάλαβες? Μπορούμε να ηρεμήσουμε? Θα ηρεμήσω, Λουκά μου, όταν καταλάβει η κυρία ότι δεν θα την αφήσω να στα φάει όλα. Τι να φάω, ρε Φαταούλα? Πώς έχεις αφήσει και τίποτα? Έχω αφήσει πολλά και ήρθα να τα εισπράξω. Λουκά, τα 20 που λέγαμε. Ναι, ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κοίτα να δεις που δεν τα βρίσκω τώρα. Να δεις που κάπου θα μου παράπεσαν. Βρε Νόρα, μήπως πήρε το μάτι πουθενά 20 χιλιάρικα? Δεν ξέρω, αγάπη μου, πού τα είδες τελευταία φορά? Αχ, παιδιά, πολύ αστείο, γελάσαμε, συγχαρητήρια. Τι να κάνουμε, Μαργαρίτα, απαντάμε στο παράλογο με παράλογο. Είναι παράλογο να πάει το παιδί σου διακοπές? Το παιδί του έχει πατέρα Βενέτη. Δεν έχει κανένα κρίσο να παραθερείς με γιότ και βίλες. Αχ, Λουκά μου, σε παρακαλώ, πες την κυριούλα να μην ανακατεύεται στα οικογενειακά μας. Λοιπόν, Μαργαρίτα, για να τελειώνουμε. Τόσα λεφτά δεν τα έχω και δεν μπορώ να τα βρω. Βέβαια. Δυο μέτρα γυναίκα έχεις να συντηρήσεις. Πού να σου μείνουν λεφτά? Να σου πω, μαζέψου, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια. Θέλεις να τα πούμε εκεί? Καμία αντίρρηση. Την κομπίνα που μου στήσατε θα την πληρώσετε. Φράγκο τσακιστό δεν θα σου αφήσω, να το θυμάσαι αυτό. Μα δεν το έχεις αφήσει τίποτα. Ψάλιο δεν έχει μείνει. Να βγάλει κι άλλα. Λοιπόν, κάτι τέτοιες στιγμές μετανιώνω που δεν σε παντρεύτηκα, να καλοπεράσεις. Και έχεις να μετανιώσεις για πολλά ακόμα. Γιατί δεν ξέρεις με ποια τα έχεις βάλει. Την Ντέζη δεν την παρατάει κανείς, κατάλαβες? Εγώ απορρίπτω, δεν απορρίπτομαι. Απορρίπτει σε λόγω βλακείας. Μίλα εσύ. Μίλα τώρα που μπορείς, γιατί σε λίγο θα σε βάλω να την καταπιείς τη γλωσσίτσα σου, τη διχαλωτή, φίδι. Μήπως αυτή να ήταν η τελευταία σου ατάκα για να μας μείνει και ο φόβος? Α. Λουκά, περιμένω τα λεφτά. Βρε συχτήρι που θα σε πληρώσουμε κιόλας. Ας το διάλογο από εδώ. Καλά. Αυτή έχει ξεφύγει τελείως, ε! Θα ξεμπερδέψουμε με αυτήν. Λουκά, πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή την παράνοια. Τώρα κάνει παιχνίδι, Μαργαρίτα. Και δεν έχουμε άμυνες. Μην Νικόλα μου, μη αγάπη μου, ανάσες, ανάσες, πάρε βαθιές ανάσες. Αν είναι ο Λουκάς Δάφνη, θα το σκοτώσω. Αποκλείται, αποκλείται να μην πας λίγο. Θα ξαναδείξει πάλι με την ώρα. Λύθηκε αυτό. Η Εύα πάλι χώρισε. Ο Μάνος πτώχευσε. Τέλειωσε. Γι' αυτό τι έμεινε? Τι έμεινε? Θα το μάθουμε αμέσως τώρα τι έμεινε. Με αγάπη θα το λύσουμε, Νικόλα. Ορίστε. Δάφνη μου, πήγαινε και φέρε μου το λάστιχο να τελειώνουμε μια και καλή με αυτούς τους δυο. Άνοιξε να δούμε τι θέλουν. Τι να θέλουν, να με τσατίσουν θέλουν πάλι. Ξουτ, φύγετε. Έτσι θα μας κοιτάτε, λες και είμαστε νηδριό. Συγγνώμη, τέτοια ώρα κοιμάστε. Πες τα ρε Νόρα. Ορίστε, θα μου ζητήσουν και το λόγο επειδή νιστάζω. Να ξέρω εγώ ρε ότι πέφτεις με τις κότες να πούμε. Κότα. Τι έγινε ρε παιδιά? Τίποτα, τι να είναι. Πήγαμε, φάγαμε, βαρύναμε και πάμε να έρθουμε να κάνουμε μια βόλτα να χωνέψουμε. Για να σας ρέψουμε. Υπάρχουν και εισόδες. Κατέβασε τα πόδια κάτω, ρε. Τώρα που πήγε εισόδες, δεν έχουμε εισόδες στο σπίτι, Λουκά. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε. Δεν το πιστεύω, Χριστέ μου. Θα τον τιμήσουμε και απόψε το βράδυ τον Ιονέσκο. Πηγαίνετε πουλάκι μου σπίτι σας να κοιμηθούμε κι εμείς. Δεν μπορούμε. Έχουμε θέμα. Θέμα. Τι θέμα έχετε πάλι? Τα λεφτά της Ντέζης. Τι, τα 20 χιλιάρικα? Σου είπα λύσεις. Ναι, αλλά αυτή τα θέλει τώρα. Μας κουβαλήθηκε και θέλει να τις τα κουμπίσουμε. Μας πρόσεχες, αγόρι μου, να μην την καλομάθαινες. Όταν ήσασταν μαζί, μου το έπεσε Έλληνας Κρίσος με 7 γράμματα. Τώρα θα σου ζητήσει και τα υπόλοιπα. Συγγνώμη. Τις έδινες λεφτά? Τίποτα δεν τις έδινε, αγάπη μου. Ακούς τώρα τον άλλο που έχει λαλήσει από τον ύπνο. Δεν μπορεί. Κάτι θα τις έδινε. Ταϊσμένη μου φαινότανε. Λουκά. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς την είδες τώρα? Θα ξενυχτήσουμε όλοι μαζί? Ναι. Το θες? Ναι, αυτό θέλω. Ναι, όλοι μαζί. Α, εδώ είστε κι εσείς. Θα έρθουμε και από το δικό σας σπίτι. Ωραία. Να δώσουμε ροντεβουδάκι από εκεί σε 10 λεπτά. Ε, άντε. Παπεράκια. Ναι, ο Τάπερμαν. Παιδιά, έχω ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αν δεν το λύσω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι θέμα? Έχω θέμα με τα κολοκυθάκια, ρε παιδιά. Κάτι έχουν, αλλά δεν ξέρω τι. Για δοκιμάστε. Ποια κολοκυθάκια, ρε? Ποια κολοκυθάκια? Νικόλα μου, Νικόλα μου, πυρούνια, πυρούνια. Ήθελε, λέει, να μου επιστρέψει και τα δώρα που της είχα πάρει. Μα είναι δυνατό να πάρω πίσω τα δώρα? Γι' αυτό το είπε, Δημήτρη μου.
Γιατί ήξερε πως δεν θα τα πάρεις. Γιατί είσαι κύριος. Εγώ τι να ζητήσω. Το χρόνο που έφαγα μαζί του, τις ελπίδες μου, τι να ζητήσω. Έχεις δίκιο. Εδώ του είπα να πάω το παιδί διακοπές, να ξεσκάσει λίγο. Ούτε αυτό δεν δέχεται. Το πιστεύεις. Και ξέρει ότι ο Οδυσσέας δεν έχει. Εντάξει. Και μην φανταστείς κανένα τρελό ποσό. Δεν ζήτησα κανένα τρελό ποσό. Εγώ θα τα έβαζα τα περισσότερα. Έτσι ένα τσοντάρι ζήτησα. Τι να πω ρε παιδί μου, τέτοια διαφορία Λουκάς. Έχει και την άλλη από πίσω. Με μισή αυτή. Με μισή. Να μην μου δώσει λέει ούτε ένα ευρώ. Δες και το θέλω για μένα, για όνομα του Θεού. Τόσο πολύ έπεσα έξω ρε παιδί μου. Δεν θα καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κορίτσι έχει χρυσή καρδιά. Εντάξει, μπορεί και να έχει. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτη. Εμένα πάντως με μισεί. Και ό,τι ήθελε, της το παραχώρησα. Με όλη μου την καρδιά. Ακόμα και τον ίδιο τον Λουκά. Τίποτα, σκάρτη είναι. Σκάρτη. Δημήτρη μου, σε μένα θα το πεις. Απλά ξέρει να κρύβεται, αυτό είναι. Εντάξει. Εγώ από την αρχή μέσα στην καρδιά μου την είχα, ειλικρινά. Αλλά και ο Λουκάς είναι ένας. Ο Λουκάς, βρε Δημήτρη, είναι πρόβατο. Αυτή τον κάνει ό,τι θέλει. Κρύβεται πίσω από όλες του τις κινήσεις. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Η κακία, η κακία και η υποκρισία πάνω απ' όλα, έτσι. Έλα, εντάξει, έλα, μη χαλιάσαι τώρα. Σημασία έχει να είσαι εσύ καλά και το παιδί σου. Δεν το πιστεύω, Χριστέ μου, ότι μαζευτήκανε εδώ πέρα βραδιάτικα για να φάνε. Είσαστε όλοι άρρωστοι, ε! Γι' αυτό ήρθαμε στον γιατρό. Για να πω ότι έχετε και κανένα σοβαρό πρόβλημα, οι δυο δεν μπορούσαν να χωνέψουν και άλλος είχε μαγειρικές αναζητήσεις. Αν σας πιάσει το στομάχι και διπλώσετε, μην τολμήσετε να έρθετε να με βρείτε. Νικόλα, σταμάτα την κρίνια και πιάσε ένα πυρούνιο. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, πώς σας φαίνονται. Δεν το βλέπεις ότι πέσαμε τα μούτρα. Θαύμα είναι. Αλλά ξέρεις, πιστεύω, λίγη κανέλα θα του πήγαινε. Μάνο, γεια στα χέρια σου, τέλεια είναι. Νικόλα, φάγε σε μια πουκιά. Άσε με, άσε με. Φάει, σου λέω. Δεν θέλω, ρε αγόρι μου. Φάει, θα κατσικωθώ εδώ μέχρι το ξημέρωμα. Να σου πω, μια χαρά είναι, ε. Για δώσε τη συνταγή και στη Δάφνη. Δεν κατάλαβα, τα δικά μου δεν σ' αρέσουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν γενικώς. Ναι, γι' αυτό τα γονάτισες. Από συμπαράσταση. Δαφνουλά, δεν κάνει μια παλικαριά. Θέλει η φέτα, πάει πολύ. Πιάσε και για το σαλάμι να σπάσει το νηστίσι μου. Και ψωμί για τη σάλτσα. Εκείνο όλη τέχνη. Και κούσε. Ξέρεις το ότι του πάει πολύ. Άσπρο κρασί. Καλά, κατάλαβα, παιδιά. Πάνω στρώ στο τραπέζι. Καμιά πατατούλα να τη γανίσω. Μπράβο, ρε Δάφνη. Και τώρα πες τα μου, παιδιά. Η Εύα, γιατί δεν τα τρώνει.